την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πονέσα, λύουμε κι αρρώθη μου. Οι, 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 να λασπάλω και χωρώ, λύουμε κι αρρώθη μου. Οι, 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 να λασπάλω και χωρώ. Μια κι άλλο η ζωή στο πεγάδι συναυλή, μια κι άλλο η ζωή στο πεγάδι συναυλή, νερό πόνα σε πίνα, οι, 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 και το μάτια με πλήνα, νερό πόνα σε πίνα, οι, 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 και το μάτια με πλήνα. Ταφία με χάσα, δε θάψα και νε σπαλά. Τα ταφία με χάσα, δε θάψα και νε σπαλά. Τε με τέρτσα να στορώ, οι, 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 και σ' όποιο πόν κουβαλώ. Τε με τέρτσα να στορώ, οι, οι, και εκείνες τις ημέρες πιάνει μια βροχή καταρακτώδης. Έγινε η Σαμψούντα σχεδόν λίμνη. Σκέψου τώρα όλος ο κόσμος αυτός που ήταν στην παραλία, οι χιλιάδες κόσμος, έρχεται ένα βαπόρι για να πάρει τα αρφανά. Και επειδή ο επικεφαλής Αμερικανός είδε τα χάλια στα οποία βρισκόταν ο κόσμος εκεί μέσα στις λάσπες και τα ρέστα, λέει καλύτερα να φορτώσουμε αυτούς που είναι έξω, τα ορφανά τουλάχιστον έχουν και μια στέγη, ρουφάν και να φακώζουμε και φασουλώζουμε, και στην άλλη φορά παίρνουμε αυτούς. Έτσι λοιπόν πήρανε τους ανθρώπους αυτούς που ήταν έξω και με αυτούς ήρθε και η μητέρα μου. Μια κι άλλο η ζωή στο πεγάδι συναυλή, μια κι άλλο η ζωή στο πεγάδι συναυλή, νερό πόνα σε πίνα, οι, 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 και το μάτια με πλήνα, νερό πόνα σε πίνα, οι, 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 και το μάτια με πλήνα. Τα στενά περάσαμε, το ξανάκαλε, Καλλίπολη, ξανάκαλε και θυμάμαι στο Άγιον Όρος μας έπιασε μια τρικυμία, έλεγαμε τι είναι να τα πάθαμε, τι κακό μεγάλο. Μας βρήκε ένας βοριάς, να το πούμε, ένας άνεμος τρομερός. Και το βαπόρι κινδύνευε να βουλιάξει. Ο καπετάνιος λέει, παιδιά, πετάξτε όλα τα είδη που υπάρχουν απάνω στο κατάστρωμα. Και πράγματι έτσι έγινε. Και μας κατεβάσαν όλους κάτω στο αμπάρι. Ζώα, άνθρωποι. Εκεί είναι το δράμα που δεν μπορώ να σας το πω.
αρχίζει εκείνη η μαύρη θάλασσα, ο ωκεανό, αγρόλεψε. Μια βραδιά θα πνιγούμε. Βουλιάζει, τσακ, τσακ, ένα φως είχε γκιόλα. Οι άνθρωποι πέθυνασκαν εκεί μέσα από τον τύφο, απάνω στο κατάστρωμα, τη νύχτα χόπ, τη θάλασσα, χόπ, τη θάλασσα. Η μάνα μου δεν πήγα, είχαν τα μπάρια, απάνω στο κατάστρωμα ήμασταν, ναι. Ένα τέντα και χιόνιζε ένα πάνω μας. Και από εδώ πάλι πήγαιναν και ερχόντουσαν οι αλυσίδες. Εγώ έπαθα αυτή, έμεινα ρευματικά, έπαθα ολόκληρη έμεινα. Και άρα έτσι, και πάνω μου πάει χιόνιζε. Το βαπόρι ήταν όλο τέντες, τέντες μέσα. Και εκείνη τη μέρα, την βραδιά, εκείνα γέννησε μια γυναίκα εδώ απέναντι που πέθανε γριά. Έκαμε αυτόν το Στέφανο, ένα παιδί Στέφανο το λένε, ζει. Μέσα εκεί πέρα γεννήθηκε το βαπόρ. Όλα τα πλοία πήγαιναν σε 8 μέρες στην πόλη, ατόπι, 15 παδέμπι. Και εκείνο δεν πήραζε που θα βούλαζε. Σακ, σακ, σακ θα βούλαζε. Το είπα τα παιδιά σαν παραμύθι αυτινής να τα ταΐζω και με έλεγε, να τα είδα, να πω τις προύσεις, όχι γιαγιά, έτσι ζάνε με κοινομήλες. Νύχτα πήγα στο χωριό. Στο χωριό έβερα τη μάνα μου, ο παπάς μου ήταν στο Ντομούζο Ρουμανιά, ένα χωριό. Σε ένα χωρί τον Μπούζρο, το τουρκικό ήταν αγροφύλακα. Και περιμέναν και ήρθε η νύχτα κι εμεί, κατά τι 12 η ώρα ήρθε. Με ένα κάρο και μα πήρε λοιπόν και φύγαμε και ήρθαμε στην Ελλάδα. Πρόσφυγε με τα πόδια ήρθαμε μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Με τα κάρα. Πήρε ο κάθε ένας το κάρο που είχε με την οικογένεια του. Έβαλε τα παιδιά του μέσα, την οικογένεια του και ξεκίνησαμε. Πρώτα πέρασαμε στην παραλία που είχε το ξάστερο. Είχε κάτι καφενεδάκι από εκεί. Μετά πέρασαμε από τις Επιβάτες, αυτό το χωριό που είναι εδώ, οι νέοι Επιβάτες, και από εκεί πέρασαμε. Ξημερώθηκαμε στη Συλληβριά. Εάν χάλανα έκανα κάρο, αμέσως ειδοποιούσαν ή φάνηκα να σταματήσει. Να διορθώσουν το κάρο αυτό και να συνεχίσουμε την πορεία. Ταλαιπωρηθήκαμε ένα μήνα να φτάσουμε στην Αλεξανδρούπολη. Είσαμε το Δεντέγατς τώρα, πώς το λένε αυτοί εδώ, και απόξω τα γελάδια τα έφερε ο αδερφός μου και τα άκλειψαν κιόλα. Τα άκλειψαν και ήταν ένα μουσικαράκι μόνο από μου και εκείνο το έδωσε ύστερα. Αυτά, παιδί μου, δεν ξέρω τι να πω. Ήταν δράμα αυτή που παθαίνει την προσφυγιά.